Πάμε να δούμε τα πολιτικά μας τι γίνεται. Πάμε να συνεχθούμε τη Σοφία Φασουλάκη, την κυβερνητική συντάκτρια του Open, να κάνουμε μια αποτίμηση πολιτική τη χθεσινή μέρα. Καλημέρα, Σοφία μου. Γεια, Σοφία μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, γεια καλημέρα. Σοφάκη. Τι αποτίμηση κάνει η κυβέρνηση τώρα. Δεν χτίζατε χθε. Λίγο η αλήθεια. Λιγουλάκι, ναι. Λίγο δεκάμιση. Είχε ενδιαφέρον. Μετρούσαμε κι εμεί. Ναι. Βλέπαμε και τα γκολ. Εν τω μεταξύ δεν είναι πια. Είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία και δεν είναι ότι. Βλακού. Ναι. Μπράβο. Το ωραίο που έλεγε. Δεν είναι ωραίο αυτό. Ναι, δεν μ' άρεσε. Αυτό μ' άρεσε. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο αυτό. Και αμέσω τηλέφωνα. Δηλαδή με το που έλεγε όχι. Όπ τηλέφωνα. Ναι, αυτό είναι το ωραίο τώρα. Για πε τι, πώ το αποτιμάει η κυβέρνηση το χθεσινό. Είχε πηγαδάκια, είχε σέλφι, τα είδατε. Είχε και μετά μια πολύ έντονη ανακούφιση, θα έλεγα, στο κυβερνητικό επιτελείο, γιατί το φράγμα των 100 βουλευτών που ψήφισαν θετικά έσπασε, έφτασαν τους 107. Βέβαια δεν είναι ο ιδανικός αριθμός για το γαλάζιο στρατόπεδο. Θα ήθελαν κάποιοι, όπως έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες, να φτάσει αυτός ο αριθμός στις 120 θετικές ψήφους. Αλλά τελικά νομίζω ότι υπάρχει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 107 γαλάζιοι ψήφισαν αυτήν την μεταρρύθμιση, αυτό το σχέδιο νόμου, που δεν αλλάζει την πυρηνική οικογένεια, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, και που δίνει δικαιώματα σε ομόφυλα ζευγάρια που μέχρι σήμερα είναι αόρατοι να καταστούν ορατοί και βέβαια δίνει δικαιώματα και στα παιδιά τους. Για το Σαμαρά τι λένε, Εντάξει, Παναγιώτη, κανείς δεν χαίρεται όταν... Δεν λένε, βασικά. Κανείς δεν χαίρεται. Αλλά όπως λέει και ο Γιάννης, δεν λένε. Αμέσως μετά την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, όταν όλοι επικοινωνήσαμε με το κυβερνητικό επιτελείο, η μόνιμη εποδός όλων ήταν κανένα σχόλιο. Υπήρξαν και κάποια κυβερνητικά στελέχη που είπαν ότι κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα της γνώμης του, χωρίς κανένα σχόλιο. Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει να μην κάνει αντιπολίτευση τον Αντώνη Σαμαρά, να λέει συνέχεια ότι είναι πρώην πρωθυπουργός και πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις απόψεις του, οι απόψεις του είναι σεβαστές. Αυτό ακούς συνεχώς από τα κυβερνητικά χείλη. Θεωρούν ότι υπάρχει κάποια έκπληξη από τα ναι, τα όχι, τις αποχές ή ήτανε ζυγισμένα περίπου όλα αυτά. Υπήρξαν κάποιοι προβληματισμένοι Παναγιώτη που τελικά πήγαν στο ναι. Σημειώνω τον κύριο Καθαθάδο. Σωστό. Σημειώνω τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος κινείται και αυτό στη σφαίρα του όχι, της εποχής τελικά ψήφισε. Υπάρχουν κάποιες θετικές ψήφια και εκπλήξεις δεν υπάρχουν. Ο κύριος Πέτσας δηλαδή, που γράφτηκε ότι την τελευταία στιγμή... Μας το είχε πει και εδώ, ότι ήταν σχεδόν προς την αποχή. Ναι. Διατηρούσε επιφυλάξεις, έλεγε, και πήγε στην αποχή. Για τον κύριο Πέτσα. Για τον κύριο Πέτσα. Για τον κύριο Πέτσα, ναι, τελικά πήγε στην αποχή. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τελικά, και που και αυτός ήταν προβληματισμένος, ψήφισε. Ναι. Ναι. Υπήρξαν βουλευτές που τελικά, ίσως τελευταία στιγμή. Ο κύριο Μαρκόπουλο, ακόμα και χθες το ρωτούσαν το πρωί. Και δεν έλεγε. Και λέει, θα σας έχω αποφασίσει, θα τα μάθετε το βράδυ. Και ψήφισε τελικά. Υπάρχουν βέβαια και οι αποχές από τους υφυπουργούς, παιδιά, ο κύριος Κελέτσης, η κυρία Κεφάλα, υπάρχουν και εκεί κάποιες... Και ο κύριος Μπούγας, ο υφυπουργός. Δεν γεννάτε θέμα για την κυβέρνηση, για τους υφυπουργούς. Φαντάζομαι αυτό γεννάτε για τον κύριο Βορή, δεν γεννάτε για τους άλλους. Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν πρόκειται να δούμε, παιδιά, ανασχηματισμό τώρα, επειδή κάποιοι υφυπουργοί απήχαν. Δεν είναι ότι καλύτερο. Για την κυβέρνηση. Σοφία, άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να αναφέρεται στη θέση του κυρίου Βορύδη ότι είναι πιθανόν αντισταγματικός ο νόμος. Σε αυτό υπάρχει κάποιο... Δηλαδή, μήπως, ας πούμε, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο πράγμα η συνύπαρξη του κυρίου Βορύδη με την κυβέρνηση όταν κατεβαίνει και ένας αντισταγματικός νόμος και το λέει ένας υπουργός. Μέχρι στιγμής πρέπει να σου πω ότι και από την πλευρά του κ. Βορύδη αλλά και από την πλευρά της κυβέρνησης δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια αντιπαλότητα για αυτό το θέμα. Βέβαια, θα πρέπει να σου πω ότι κανείς δεν ήταν ευχαριστημένος όταν άκουσε το Μάκη το Βορύδη σε τηλεοπτική του συνέντευξη και ήταν και πολλές, δεν ήταν μία και δύο, να λέει ότι ο επίμαχος νόμος είναι αντισυνταγματικός. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, άκουσε και το επιχείρημα ότι ο Μάκης Βορύδης είναι δικηγόρος, είναι έγκριτος ποινικολόγος και μπορεί να έχει νομική άποψη. Πολιτικά βέβαια, το γεγονός ότι
υποστηρίζει πως αυτός ο νόμος που φέρνει η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο και ο ίδιος κάνει λόγο για τη συνταγματικότητα, καταλαβαίνεις ότι έχει και έχει μια αντίφαση. Πάντως έβαλε μια ερώτηση το πρωί ο Γιάννης, η οποία είναι σωστή νομίζω, για το τι θα γίνει αν στο επόμενο νομοσχέδιο, σε κάποιο νομοσχέδιο, έρθει ένας υπουργός και πει παιδιά, διαφωνώ. Κατά συνείδηση δηλαδή. Δηλαδή, μήπως ανοίγει και μια κερκόπορτα. Κερκόπορτα. Δεν είναι κερκόπορτα, γιατί μπορεί να είναι και καλό. Αυτή είναι η ιδανική λειτουργία της Βουλής. Ιδανική λειτουργία. Αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ας το ξεχάσουμε. Ήταν έκτακτη. Εκεί λοιπόν, τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, θα τη δράσει. Σας θυμίζω την παραγωγή, σας θυμίζω την αναστροφή του Πρωθυπουργού ότι αυτό συμβαίνει στην Βρετανική Βουλή. Ότι πολλοί είναι υπουργοί οι οποίοι διαφωνούν. Λοιπόν, νομίζω παιδιά ότι εδώ ήταν ένα από τα λίγα σχέδια νόμου που δεν τέθηκε κομματική πειθαρχία. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδειξε το δρόμο της αποχής. Δεν νομίζω όμως ότι θα δούμε ξανά να επαναλαμβάνεται αυτό το σκηνικό στα υπόλοιπα νομοσχέδια. Μάλιστα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα γίνει ανεκτός ένας υπουργός ο οποίος διαφωνεί. Είδα ένα σχόλιο του Πασόκ. Έχει ανεβάσει ένα σχόλιο του Πασόκ. Προφανώς γίνεται κάποιο σχόλιο από την πλευρά της κυβέρνησης σχετικά με το Πασόκ ότι ουσιαστικά αναλογικά περισσότεροι ψήφισαν από τη Νέα Δημοκρατία. Ποσοστιαία εννοώ. 68% ψήφισαν ναι από τη Νέα Δημοκρατία, 66% από το Πασόκ. Σαν πέσιμο στο Πασόκ δηλαδή. Και είδα να απαντά τι κάνουμε το Πασόκ τώρα, έτσι. Μετράμε τη δύναμή μας τώρα. Όχι, αλλά αυτό μην λένε. Το πω αλλιώς. Αυτό λένε από την κυβέρνηση. Δεν σε άκουσα, Παναγιώτη. Αυτό λένε από την κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά δηλαδή μη μας κουνάει το δάχτυλο το Πασόκ, γιατί έχει ουσιαστικά εμείς, η δική μας συντηρητική παράταξη ψήφισε περισσότερο. Ναι, γαλάζιοι βουλευτές το έλεγαν αυτό, δεν ήταν κυβερνητικό σχόλιο. Αλλά πράγματι υπόθηκε χθες ότι το μεταρρυθμιστικό κέντρο του Νίκου Ανδρουλάκη τελικά είχε περισσότερα σε ποσοστό όχι παρά η Νέα Δημοκρατία. Ναι, και στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας δεν πρέπει να κουνάει το δάχτυλο στον άλλον. Ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το Πασόκ. Κοίτα, το Πασόκ δεν κούνησε. Σοφάκι, το Πασόκ. Όχι η αποχή. Το Πασόκ δεν κούνησε το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Κούνησε το δάχτυλο για το χρόνο που το παρουσιάζει και για τον τρόπο που το κατεβάζει. Έτσι δεν είναι, Γιάννη, αυτό δεν είναι. Αυτό ναι, κατάλαβα αλλά, εγώ. Αλλά, δηλαδή δεν είχε επί της ουσίας αντιρρήσεις. Δεν είχε αντιρρήσεις. Είπε μόνο ότι το φέρνετε για να καλύψετε άλλα θέματα. Αλλά δεν μπορεί ούτε το Πασόκ τώρα σε αυτή τη φάση, δηλαδή και από τους βουλευτές μετά το συζητήσουμε κιόλας, ούτε η Νέα Δημοκρατία να κουνάει το δάχτυλο ότι εσείς ψηφίσατε, είχατε 50 απώλειες, εσείς είχατε 11. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Πάμε παρακάτω. Το ψήφισαν κάποιοι. Είχαμε κατά συνείδηση, προτίμησαν κάποιοι να μην ψηφίσουν. Ναι, προχωράμε. Τη ζωή μας. Τελείωσε. Απλά, δεν έχει κόστος, ούτε κυρώσεις. Προφανώς. Ναι. Απλά είναι πιο DNA-κό στο Πασόκ, είναι πρωτοπόρο στα κοινωνικά δικαιώματα και στην νομοθέτηση κατά το παρελθόν. Είναι πιο DNA-κό θέμα η ψήφιση του νομοσχεδίου από ότι προφανώς σε μια συντηρητική παράταξη όπως η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το μόνο. Σωστό. Αλλά από εκεί και πέρα οι απώλειες είναι απώλειες. Ο συγητής του νομοσχεδίου είναι η κυβέρνηση. Αφού δεν υπήρχε κομματική πειθαρχία. Σωστό. Προχωράμε τις ζωές μας παρακάτω. Εγώ ξαναλέω και το, δεν ξέρω τι λέει η Σοφία. Ζητήμα ακόμα και με την βαριά τοποθέτηση Σαμαρά, που είναι βαριά η σκιά του Σαμαρά στην Νέα Δημοκρατία, δεν είναι απλό πράγμα ο Σαμαράς. Εγώ θεωρώ ότι ζήτημα συνοχή στην κυβέρνηση και στα κόμματα τα άλλα και στο πάντα δεν υπάρχει. Αυτό νομίζω εγώ τώρα. Μπορεί να το διαβάζω λάθος. Δεν ξέρω τι λες. Δεν υπάρχει. Όσο και αυτό, ομνίουν στην ενότητα και στη συνοχή, βέβαια και κυβερνητικά στελέχη. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι εγώ ίδιος δεν έβαλα κομματική πειθαρχία, γνωρίζοντας τη δυσκολία που έχει μέσα στην παράταξή μου το να περάσει αυτό το σχέδιο νόμου. Βέβαια τώρα, όσον αφορά την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, ήταν σκληρή, παιδιά. Αρκετά αιχμηρή, θα έλεγα. Και για άλλα θέματα. Δεν στάθηκε μόνο στο θέμα του σχεδίου νόμου, έπιασε τα γλωσσολογικά, με αυτά ξεκίνησε και βέβαια έκανε μαθήματα και για το κέντρο, λέγοντας ότι δεν είναι μεταρρύθμιση αυτό το σχέδιο νόμου, δεν περνάς έτσι στο κέντρο. Ό,τι είναι δυτικό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και καλό. Ήταν αρκετά αιχμηρός ο κύριος Σαμαράς. Σοφία μου. Το είχε προαναγγείλει βέβαια, έτσι παιδιά. Δεν εξέπληξε. Προφανώς. Εδώ και καιρό. Για να κλείσουμε, αυτοί οι 20 τώρα που καταψήφισαν είναι στην ουσία και μια ομάδα πια. Στην Νέα Δημοκρατία. Μια ομάδα. Έχουν υπονοείς αν είναι όλοι της επιρροής. Σαμαρά. Θα μπορούσε. Ή μια επιρροή γενικής. Η πιο δεξία, το πούμε έτσι. Δεν το λέω. Δεν λέω την απαραίτητα της επιρροής του πρώην Πρωθυπουργού.
έχουν, εκφράζουν τις δικές τους απόψεις. Είναι και αυτοί ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, λένε χαρακτηριστικά από την Πειραιώς. Μάλιστα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κοινωνικός εκπρόσωπος, για να απαντήσει προφανώς και αυτά τα ερωτήματα. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, Σοφία, ευχαριστούμε. Καταλαβαίνουμε ότι ξενύχτησες, καταλαβαίνουμε ότι ξύπνησες για μας πολύ πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πολύ που σε είδαμε όμως πολύ πρωί. Αλήθεια. Να είσαι καλά. Γεια Σοφία.